Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, θα πάμε να ακούσουμε ένα μήνυμα από το χορηγό αυτού του βίντεο. Βλέπετε gameplay βίντεο στο YouTube με παιχνίδια που δεν είναι σε προσιτή τιμή? Ναι! Πώς αντιδράτε όταν τα βλέπετε? Κάτσε να αφήσω ένα σχόλιο. Γιάννη, κάνε free to play παιχνίδια. Λάθος. Αλλά μην ανησυχείτε, έχουμε τη λύση. Τώρα μπορείτε να μπείτε στο enepa.com και να βρείτε όλους τους δημοφιλείς και μη τίτλους σε προσιτές τιμές. Τώρα ξέρω. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό LEGIT και θα έχεις 3% έκπτωση σε κάθε αγορά, καθώς και 1 ευρώ bonus. Τόσο έχουμε τώρα, είναι λίγο λιγότερο από μια τυρόπιτα, ναι. Το γνωρίζω. Περνάμε σε μια αληθινή μαρτυρία. Άφηνα και εγώ ενοχλητικά σχόλια στο Γιάννη, αλλά από τότε που άρχισα να χρησιμοποιώ το enepa.com με κωδικό LEGIT, άλλαξε όλη μου η ζωή. Σταμάτησα τα ενοχλητικά σχόλια και μάλιστα τώρα, όταν βγαίνω τις καθημερινές μου βόλτες τα απογεύματα, σκοντάφτω σε 20 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τα link στην περιγραφή. Σήμερα θα τσεκάρουμε ένα horror παιχνίδι από τον δημιουργό του Mother Simulator, το οποίο παιχνίδι μου το έχει κάνει δώρο ο Γκοπρόσκυλα, τον οποίο μπορεί να τον τσεκάρει στο Twitch. Κάνει live stream, οπότε όποιος θέλει μπορεί να πάει να τον τσεκάρει. Γενικά, με πιάνει μια προκατάληψη όταν ακούω ότι κάποιος που έχει φτιάξει το Mother Simulator έφτιαξε ένα horror παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι χαζό horror, αν θα είναι κακό horror. Καλό μάλλον δεν θα είναι η προκατάληψη που λέγαμε, αλλά θα πάμε να το δούμε μαζί. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν λέγεται Irony of Nightmare, όπως βλέπετε, έτσι, αλλά κάνω κάτι εποχιακό ρε παιδί μου, έτσι τώρα που είναι όχι Χριστούγεννα, αλλά το συγκεκριμένο χριστουγεννιάτικο. Πατάω play και θα δούμε μαζί τι θα συμβεί. Loading. Κόλλησε, αυτό ήτανε. Ρε χαλασμένο μου το δώσανε. Το ήξερα εγώ. Τα λεφτά μου πίσω, θα μου πεις ήταν δώρο, ναι. Hold down the left mouse button and drag to open doors, left mouse button to react, interact with keyboard to sit, spacebar to stand up from computer. Και δεν σηκώνει, δεν θέλει. Κάποιος μας έκλεισε την πόρτα. Ποιος αλήτης? Τέλος πάντων, μπορώ να κουνηθώ. Α, κουνιέται μόνο του. Ήταν ωραία αυτή η κίνηση, μου άρεσε. Έχουμε ένα σημείωμα εδώ. Α, και τώρα παίζω. Έχουμε εδώ και τον εκπομπτή, τον Sam Susam. Ναι. Merry Christmas. You spent too much time with your computer. I put a note on a wall and you didn't even notice. We decorated the tree. Go and have a look. Α, μπήκε μέσα, μας άφησε ένα σημείωμα και μας έκλεισε την πόρτα. Μάλλον είναι η μαμά που θέλει να περάσουμε μαζί τις διακοπές μας, να φάμε γαλοπούλα και πράγματα. Επίσης πάω πολύ αργά. Δεν θα φαίνεται το δολάμι στον καθρέφτη. Λογικό, από εδώ πάμε. Εδώ αυτό ανοίγει. Και έχουμε μέσα ρούχα. Out. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το out, αλλά λέει out εκεί. Γενικά, πόσο διάβασα πρέπει να μαζέψει κάποια στοιχεία. Οπότε, κάτω παύλα out. Γενικά, έχουμε πολλούς διαδρόμους. Θα υποθέσω ότι θα ήταν από εδώ, δεν είναι από εδώ, είναι από εδώ, όχι. Ό,τι ανοίγει θα. Δεν ανοίγει τίποτα, ρε παιδιά. Α, έχει μια πόρτα εδώ πίσω. Α, εδώ είναι το δέντρο. Ναι, ήρθα. Δεν ψινόμαστε γενικά. Γεια σου. Ρε, κλασικό έτσι. Κλείσανε τα πότ και κάποιος έκλεισε και την πόρτα. Όπα. Και εδώ δεν βλέπουμε το. Εδώ αυτό ανάβει, ανάβει. Γεια σου. Εσύ με κοίταζες που πάντα, δεν ξέρω. How long has it been since they left? Πόση ώρα έχει περάσει από τότε που έφυγαν, μου κλείσες και το φως. Εσύ το κάνεις. Πανάθεμά σε, σε βλέπω. Έξω τι γίνεται, χαμούλης. Αυτό ανοίγει, ανοίγει. Πολύ χαίρομαι. Αυτό δεν με κοίταζε πριν. Αν πάω εδώ. Μου κλείσε και το φως. Πανάθεμά του. Αυτό με κοιτάει που πηγαίνω. Όχι. Αλλά αν δεν το κοιτάξω και γυρίσω, με κοιτάει. Ενδιαφέρον αυτό. Πέρα την πλάκα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο, πολύ ωραίο. Και μου κλείνει και τα φώτα, να βλέπετε, γι' αυτό δεν παίρνω εγώ λούτερνα, έτσι. Δες τι κάνει, εδώ. Θα το πιάσω τώρα, θα το πιάσω. Κουνήθηκε, σε είδα. Μου κλείνει τα φώτα, γυρνάει να με τρομάξει και το έχω πληρώσει πιθανότατα κιόλας. Θα το είχα κάψει εγώ, παιδιά, γι' αυτό δεν παίρνω λούτερνα, σας το είπα. Λοιπόν, έχει κάτι εδώ, έχει ντουλάπια. Α, κλειδάκι. Να το πάρουμε το κλειδί. Φέρε μου εδώ το κλειδί. Μην μου ξανακλείσει τα φώτα. Ναι, να βλέπω. Βλέπεις, γιατί τώρα, ας πούμε, το κλασικό σε χώρο ταινία θα ήταν. Ω, έπεσε ο γενικός. Πω, πω, με το σκατόκερο έξω. Ενώ ξέρω ότι βλέπεις χώρο ταινία εσύ. Και είναι μια τραγική ηρωνία αυτό που ζεις. Γιατί βλέπεις χώρο ταινία, ξέρω ότι θα γίνει κάτι κακό. Εγώ παίζω χώρο παιχνίδι. Οπότε κάτι κακό θα γίνει, υποθέτω. Αυτό εδώ ανάβει, ρε παιδί μου, να ανάψουμε γενικά όλα. Όχι, από εδώ. Αυτό ακούστηκε. Ήταν κλειδωμένη λογικά αυτή. Αυτό είναι μια σκιά. Είναι το ίδιο. Όχι, είναι εκεί, αυτό φαίνεται. Εσύ τι κάνεις εδώ, δεν ξέρω, φακός. Μπορώ να πάρω το φακό, μπορώ. Και εξαφανίστηκε. Βλέπεις γιατί δεν παίρνεις λούτρινα. Γιατί κάποια μέρα μπορεί να δαιμονιστούν και να σου κάνουν τη ζωή ποδήλατο. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Ξέρω εγώ, από εδώ δεν πάει. Από εδώ. Κάποιος έχει αφήσει ανοιχτό το τέτοιο τώρα. Το μπάνιο, τι είναι. Α, είναι τηλεόραση. Η οποία είναι κλασικό static. Έκλεισε. Μας έκλεισε και την πόρτα. Βλέπεις γιατί είναι τόσα δαλούτρινα και λες τι μπορεί να γίνει. Ξέρω τι θα μου κάνει και κλείνω ολόκληρη πόρτα. Αυτή είναι massive, παιδιά. Αυτό είναι massive το ξύλο, δεν είναι. Πρέπει να ζυγίσεις 60 κιλά και πάνω για να μπορέσεις να την κουνήσεις.
Εδώ την έχει φέρει γερανός μες στο σπίτι. Σας το λέω, ήμουν μπροστά όταν το φτιάχνανε. Και κάποιος δεν ανοίγει αυτό. Δεν ξέρω τι σούπα είναι αυτή. Είναι καρδιά που χτυπάει. Ενδιαφέρον. Έχουμε εδώ κανένα κλειδάκι. Γιατί να υποθέσω ότι δεν ανοίγει αυτό. Προφανώς. Βε. Λοιπόν, έχουμε κάτω παύλα. Out και βε. Αυτά ίσως βγάλουν νόημα σε κάποια φάση. Χτυπάει. Ας αφήσω μέσα. Δεν έχει νόημα. Καλησπέρα. Είχαμε γουρούνι. Αντί για το μήλο να είναι εδώ, ήταν όπου να είναι. Δεν ήθελα να πάρω μάλλον το κλειδί. Αυτά τώρα έγινε. Η καρδιά, παιδιά. Γι' αυτό μην βάζετε καρδιές των εμιγροκυμάτων. Βέβαια, είναι σαν το ρύζι. Σκάει. Βέβαια, βλέπεις, η καρδιά είναι πιο. Γέμισε εδώ. Πόσο αίμα είχε, τέλος πάντων. Υποθέτω έχουμε το κλειδί τώρα. Και εγώ θέλω να βγω εδώ έξω, ας πούμε. Ότι είναι πολύ λογικό αυτό. Να με πιάσουν στο κυνήγι τα λούτρινα. Τέλος πάντων. Α, δεν ανοίγει τίποτα. Εκεί πίσω είναι όλα καλά, εκεί πίσω. Ναι, είναι αυτός ακόμα εκεί. Με κοιτάει ακόμα ο Μπαμπέσης. Και θα μπούμε εδώ μέσα. Και τι μπορεί να γίνει εδώ, τίποτα. Α, πέρασε ο Τζίγκζο με το ποδηλατάκι του, δεν ξέρω τι ήταν. Αυτό δεν ανοίγει. Θα κλείσει η πόρτα πίσω μου. Α, έχουμε κι άλλο ψυγείο εδώ. Θα προχωρήσω κι άλλο μέσα λοιπόν. Ανοίγω την πόρτα. Καλησπέρα. Εσύ ήσουν με το ποδήλατο. Πού πας βρε με τέτοιο καιρό έξω. Θα πουντιάσεις. Εγώ για σένα το λέω. Τέλος πάντων. Εγώ να πάρω αυτό εδώ το σφυράκι ή το. Θα έρθει κοντά μου αυτός, τον βλέπω. Έχει εδώ κλειδάκι. Δεν το είπα εγώ ότι με θέλει. Τέλος πάντων. Πού πά, εξαφανίστηκε. Και έσβησε και ο φάκο. Οπότε είναι κοντά μου αυτά, βλέπεις, δεν είναι λούτρινα. Αυτός ήταν ο αρχιδαίμονας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Δεν βαριέσαι. Τώρα πρέπει να έχω το νου μου γενικά για τα πάντα. Αυτό δεν ανοίγει, έτσι το δέσα πάει αυτό, το έχουμε λύσει. Σκοπός είναι να ανοίξουμε όλες τις πόρτες, υποθέτω. Αυτό είναι που ξεκλειδώσαμε. Ακούστηκε το κουτσούν. Και μπαίνουμε εδώ μέσα και έχει ένα λουτρό αίματος. Ω, δεν θα ήθελα, ευχαριστώ. Να ανοίξουμε βρύση. Άνοιξε μόνη της. Εδώ έχουμε κλειδάκι να το κλει. Έκανε μπάνιο. Βρε, δε, εξαφανίστηκε. Όλα καλά. Αφού εξαφανίστηκε, ανοίγει. Δεν είναι. Πέθανε αυτό, ήτανε. Όχι. Α, και άνοιξε μόνη της. Ενδιαφέρον και αυτό. Θυμάστε την προκατάληψη που έλεγα στην αρχή. Όχι, είναι καλό, παιδιά. Έχει ωραία ατμόσφαιρα. Τι έχω αφήσει ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Αποπροσανατολίστηκα. Αυτό. Ήταν η μόνη πόρτα. Κάτι είδα εδώ πέρα. Περίμενε. Εδώ μέσα έχει. Πού ήτανε. Εδώ είναι το out. Αυτό δεν ανοίγει. Εδώ είναι το δωμάτιό μου. Εδώ άρχισα. Α, εδώ είναι το δωμάτιό μου. Πάμε εδώ λίγο να κάτσω, να κάτσω. Casual. Δεν ξέρω ρώσικα γενικά. Φαξ, να στείλουμε ένα. You have a new. Ναι. Έχουμε νέο mail. Φανταστικά. Πώς κάνει και αυτό έτσι. Να σηκωθώ. Περίμενε. Αυτός είναι κάποιος γρίφος. Αυτό άμα το διαβάζεις έτσι είναι. Δεν νομίζω να είναι αυτό. Είναι κάποιος αναγραμματισμός. Αυτό το γύρω-γύρω το θέλουμε για κρυπτογράφηση. Τέλος πάντων. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο εδώ, περίμενε. Να κάνουμε chat, λίγη βοήθεια, να πάρω την αστυνομία. Hey, you know, I know you are there. Αγράφω. Help me. Νίκο, βοήθησέ με. You need to hurry. Do you want to get out of here? Πώς δεν θέλω. Είμαστε με τα καλά μας. Είναι ο τρελός εδώ. Do not mumble. Δεν είναι, συγγνώμη, είναι από την τρομάρα που εδώ πέρα έχει γίνει ο χαμούλης. Tell me clearly, yes or no. Yes. Δεν είπα να παίξω λίγο, να του γράψω ελληνικά κτλ. Ο Νίκος είναι γενικά τρελάκιας με αυτά. Δεν παθαίνει κρίση. Έχεις μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία αυτό ήταν. Αν τη χάσω, αντίο, παιδιά. Αν κάνεις τα πάντα όπως τα πω, τότε ίσως ξεφύγεις. Αν δεν το κάνεις, τότε θα μείνεις με τον νέο σου φίλο. Ready to listen. Yes. Πες μου ρε Νικόλη, τι έχω πάθει. Άκου προσεκτικά. Θα σου ανοίξω την πόρτα στο επόμενο δωμάτιο αυτή τη στιγμή. Μέσα θα βρεις ένα toy house. Πίσω από αυτό το toy house είναι το κλειδί για την έξοδο. Πήγαινε και πήγαινε στην έξοδο που δεν έχω ιδέα που είναι η έξοδος. Αλλά ξέρω, do not even think to look behind your back. Good luck. Καλά, ξέρεις Νίκο, είμαι και λίγο. Τέλος πάντων, να σηκωθώ εγώ τώρα, Νίκο μου. Άνοιξε πόρτα. Έγινε, Νίκο, ευχαριστώ. Λοιπόν, η πόρτα λογικά είναι αυτή στα δεξιά. Αυτή εδώ άνοιξε. Α, αυτή εδώ άνοιξε. Φανταστικά. Ναι. Α, είναι τα αρκουδάκια που. Ναι, με μισούνε. Put. Put out there. Τι είναι αυτό. Κλειδί. Το πήρα και τρέχω προς την έξοδο. Που δεν τρέχω. Εντός εισαγωγικών τρέχω. Δεν παίζει. Πού πάω τώρα, ας πούμε. Δεν ξέρω καν που είναι η έξοδος, ας πούμε. Εδώ είναι. Όχι. Δεν θυμάμαι, βρε εσύ, τώρα που είναι η έξοδος. Πάω από εδώ. Εδώ είναι κουζίνα. Και μην κοιτάξει, λέει πίσω. Πώς να μην κοιτάξω πίσω. Δεν θυμάμαι που είναι η έξοδος. Εγώ το κλειδί το πήρα. Είχα όλη την καλή διάθεση. Εδώ ακόμα τρέχει το νερό,
Συν τη άλλη, θα μα έρθει και η ΔΑΠ. Θα μα έχει βάλει, ξέρω, 50 ευρώ το νερό, 200 το αίμα. Είναι λίγο πιο ακριβό. Όπως και να έχει, τώρα εγώ πρέπει να βρω το έξω. Πού είναι το έξω? Λοιπόν, αυτό εδώ μοιάζει για έξω. Έκανε κουτσούν. Ελευθερία! Ήρθε η ώρα. Νίκο, πού είσαι? Βγήκα, έκλεισε την πόρτα κάποιο. Το ξέρα, είναι τέτοιο. Γεμάτο εκπλήξει είναι ο μπαγάτσα. Και μου αρέσει και τα πυροτεχνήματα. Καλή χρονιά, παιδιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, παιδιά μου, σκάνε και από εδώ. Είναι και από εδώ. Δεν έχω να πάω κάπου. Να ξαναμπω μέσα. Δεν υπάρχει θέμα, θα ξαναμπω. Μας έκανε κασκαρίκα ο Νίκος γενικά. Παιδιά, να το συζητήσουμε αρχικά. Αν θέλετε χρυσταφικά, δεν έχω. Γενικά, αξιοπρέπεια, δεν είναι. Θέλετε το κακό μου, υποθέτω. He escaped, but you will not. You will be playing forever. Και μου βγάλε achievement bad ending, γιατί είχα διαβάσει ότι έχει δύο ending. Και έχει και υπογραφή αυτό το πράγμα, Nick. Άρα ο Νίκος δεν ήταν τόσο καλός, ήθελε να μας παγιδεύσει. Ρε. Και ήταν από τα παιδιά, ας πούμε, που αν ρωτήσει τη γειτονιά, σου λέγανε ο Νίκος να παγιδεύσει άνθρωπο ποτέ. Όχι, δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα στη γειτονιά. Ήσυχο παιδί. Ωραία, ουσιαστικά αυτό είναι το bad ending. Μάλλον δεν πρέπει να εμπιστευτώ τον Νίκ και μάλλον πρέπει κάτι να κάνω με αυτά τα κόκκινα γράμματα για να έχω το good ending. Άρα ο Νίκ θέλει να μας παγιδεύσει. Αν πάτε στο continue, νομίζω ότι δεν συνεχίζω. Τύπου θα είμαι στην κόλαση, ξέρω εγώ, θα με τσιμπάνε με τρίενες, ας πούμε, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται. Ή αν πάτε στο continue, απλά με βγάζει από την αρχή. Να το. Πού με βγάζει τώρα? Όχι, με βγάζει από την αρχή, όντως. Με βγάζει από την αρχή, αν πατήσω continue. Απλά είναι κλειστά τα φώτα. Δεν με βγάζει από την αρχή. Και ουσιαστικά πρέπει να ξαναπαίξω για το good ending. Υποθέτω. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο. Ουσιαστικά τώρα ξανακάνω trigger τα jumpscare, ας πούμε. Αν θέλω. Πάω εδώ και θα με κοιτάει ο τύπος. Ναι. Ουσιαστικά είναι το σπίτι, απλά δεν σε ξεκινάει από την αρχή και δεν πρέπει να βρει κάτι άλλο. Πιθανότατα να ψάξω να βρω τα γράμματα. Για το good ending, αν πάρω το κλειδί, θα σκάσει εδώ κοντά. Ναι. Δεν σε ξεκινάει από την αρχή. Αρχή απλά σε ξεκινάει από ένα σημείο. Και τώρα θα γυρίσω πίσω και θα είναι ο τύπος. Και θα είναι εδώ. Και θα εξαφανιστεί από εδώ ο τύπος. Και τώρα θα κάνω τσουτσουν και θα ανοίξει ο φακός. Ναι. Anyway, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Πάντως το παιχνίδι κοστίζει 1 ευρώ και είναι ενδιαφέρον τελικά. Δεν το είχα. Είναι αρκετά διαδραστικό γιατί κάνεις πράγματα και τα jumpscares βγάζουν νόημα, όντως. Δεν είναι σε βάση εκεί που δεν το περιμένεις, ας πούμε. Και είναι σε βάση, okay, γιατί συνέβη αυτό. Τα jumpscares που έχει το παιχνίδι βγάζουν νόημα και είναι ωραία. Προσδίδουν κάτι, όντως. Όχι. Αν έχεις 1 ευρώ, μη φας τη ρόπιτα, πάρε το παιχνίδι. Το οποίο παιχνίδι δεν το ήξερα καν, ας πούμε εγώ. Anyway, αυτό είναι το Iron of Nightmare. Μπορείτε να δοκιμάσετε κι εσείς, να μου πείτε τι γίνεται στο good ending. Ουσιαστικά προσπαθείς να δραπετεύσεις από τον εφιάλτη. Αυτό συμβαίνει, γιατί λέγεται Iron of Nightmare το παιχνίδι. Και αν δεν καταφέρεις να φύγεις με το σωστό τρόπο από το σπίτι, μετά σε παγιδεύει ο Νίκ που είναι ο κακός του παιχνιδιού, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο. Anyway, αυτό είναι το Iron of Nightmare. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο. Βλέπεις, γιατί πολλές φορές υπάρχουν αυτά τα μικρά διαμαντάκια τα οποία χάνονται. Και επίσης, ναι, ήμουν προκατελημένος. Το παραδέχομαι, το παίρνω πίσω. Developer, αν με ακούς, το παίρνω πίσω. Γιατί λέω, εντάξει, έχει κάνει το Mother Simulator γενικά. Πλάκα έχει ως παιχνίδι το Mother Simulator, δεν λέω, αλλά ξέρεις, δεν κολλάει να φτιάξει ένα horror μετά από αυτό, αλλά το έκανε. Και είναι καλό, δεν είναι κακό. Δεν κρατάει πολύ. Αλλά προτιμώ κάτι που κρατάει λίγο και δεν το τραβάνε από τα μαλλιά, παρά κάτι που κρατάει πολύ και δεν έχει, ας πούμε, νόημα. Ήταν πολύ ευχάριστη η εμπειρία μου, παρ' όλα αυτά. Εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν άλλα βίντεο, αν θέλετε να κλικάρετε, πηγαίνετε να βλέπετε. Επίσης κάτω στην περιγραφή έχω link για το παιχνίδι, αν θέλετε να το τσεκάρετε. Και διάφορα άλλα links που πάνε σε κάτι φοβερά social media που τυχαίνει να είναι και δικά μου. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα ξέρετε. Αυτά γενικά για αυτό το βίντεο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αντίο.